χιλιάδες ανοιχτά της Κύρου. Μέχρι στιγμής αγνοείται ο πιλότος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί είναι ο Γιώργος Σιδέρης. Γιώργο. Μπαίνει πριν από λίγη ώρα ένα μοιράζ 2000 Παύλα 5 της 331 μοίρας την ώρα που επέστρεφε από αναχέτηση τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο κεντρικό Αιγαίο, δηλαδή είχε λήξει και επέστρεφε και έπιανε την τελική, όπως λένε οι πιλότοι, για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Σκύρου. Ο νούμερο 2 του σχηματισμού ανέφερε πως το ένα αεροσκάφος έπεσε στην θάλασσα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Δόθηκε εντολή σε πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα οποία πλέουν στην περιοχή, να σπεύσουν 8 ναυτικά μίλια βόρεια της Σκύρου. Όπως επίσης δόθηκε εντολή και σε ελικόπτερα, ακόμη και της αεροπορίας στρατού τύπου Σινούκ, όπως και σε Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας, να απογειωθούν για την έρευνα και διάσωση, ώστε να εντοπιστεί το ταχύτερο δυνατό ο πιλότος του μαχητικού μας αεροσκάφους, το οποίο πρέπει να σου πω ότι βρισκόταν σε υπηρεσία στο προκεχωρημένο αεροδρόμιο της Σκύρου στις Μιναρχία Μάχης, δηλαδή στο φυσικό μας αεροπλανοφόρο, από εκεί δηλαδή που γίνονται οι αναχαιτήσεις των τουρκικών μαχητικών. Ήταν από την περασμένη Τετάρτη, ήταν εκεί τα Μοιράζ 2000 Παύλα 5 και φρουρούσαν τις εναέριες, τον εναέριο χώρο της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι κατέπεσε πριν προσγειωθεί 8 ναυτικά μίλια βόρεια της Σκύρου. Μένουμε να δούμε, και αυτό που ευχόμαστε είναι να είναι σώος ο πιλότος. Αυτό ευχόμαστε όλοι, να έχει χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτείναξης και να είναι σώος ο πιλότος. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Γιώργο. Πόσα αεροσκάφη έπαιρναν μέρος στην διαδικασία αναχέτησης? Δύο αεροσκάφη. Δύο αεροσκάφη από την 331 μοίρα της πολεμικής μας αεροπορίας. Ήταν σε κατάσταση επιφυλακής στα Ρέντινες, όπως λέγονται στην αεροπορική διάλεκτο. Ήταν εκεί από την περασμένη Τετάρτη. Πάντα από δύο αεροσκάφη τένια σηκώνονται για την αναχέτηση, εκτός αν είναι μεγαλύτερος ο σχηματισμός των τουρκικών αεροσκαφών, οπότε υπάρχουν και άλλες μιναρχίες μάχης, όπως η Λίμνος ή το Καστέλι, για να σηκωθούν και από εκεί για την αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών. Πριν όμως, όταν ήταν στο κεντρικό Αιγαίο, είναι μια αναχέτηση την οποία αναλαμβάνει το αεροδρόμιο η Σμιναρχία Μάχης της Σκύρου. Από εκεί απογειώθηκε νωρίτερα το ζευγάρι των Μοιράζ 2000 Παύλα 5, κατευθύνθηκε προς τον στόχο τους, δηλαδή προς τα αεροσκάφη τα οποία είχαν παραβιάσει το FIR Αθηνών. Εκείνα αποχώρησαν και στη συνέχεια, όταν έφτασαν κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους, ο νούμερο 2 του σχηματισμού ανέφερε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων ότι έχασε τον νούμερο 1, το οποίο βρισκόταν μπροστά του εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, δεν ξέρουμε αν είχε αναφέρει κάποιο πρόβλημα, Γιώργο. Όχι, δεν το γνωρίζουμε, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτή την ώρα να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση λοιπόν έρευνας και διάσωσης, προκειμένου να εντοπιστεί το ταχύτερο δυνατό ο πιλότος από το αεροσκάφος Μοιράζ 2000, το οποίο κατέπεσε, όπως μας είπες, 8 ναυτικά μίλια βόρεια της Κύρου. Βόρεια της Κύρου, ακριβώς, αυτό μαθαίνουμε. Ουσιαστικά δηλαδή σε ένα λεπτό θα είχε προσγειωθεί το αεροσκάφος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βεβαίως θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενες συνδέσεις μας, αν τυχόν πρόλαβε να αναφέρει κάτι ο υπτάμενος πριν πέσει το Μοιράζ 2000 Παύλα 5 στην θαλάσσια περιοχή.
Και βεβαίως αυτό το οποίο ευχόμαστε είναι να εντοπιστεί ο πιλότος το ταχύτερο δυνατό. Να εντοπιστεί και να είναι σως. Να πούμε ότι τα δύο αυτά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 πήραν μέρος στη διαδικασία αναχέτησης τουρκικών αεροσκαφών, όπως μας είπες Γιώργο, στο κεντρικό Αιγαίο. Επέστρεφαν λοιπόν, είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αναχέτησης, γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Είχε ολοκληρωθεί. Είχαν αποχωρήσει τα τουρκικά αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια. Από το FIR. Από το FIR Αθηνών είχαν αποχωρήσει τα τουρκικά αεροσκάφη. Επέστρεφαν λοιπόν τα δύο ελληνικά αεροσκάφη τύπου Μοιράζ 2005 και λίγο ένα λεπτό, όπως μας είπες πριν, επιστρέψουν στο αεροδρόμιο της Κύρου. Ο νούμερο 2 ανέφερε ότι έχει χάσει το άλλο αεροσκάφος, ότι έπεσε το άλλο αεροσκάφος. Ακριβώς έτσι ήταν. Λοιπόν, Γιώργο, αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε σε σχέση με την έκτακτη είδηση. Αγνοείται ο πιλότος και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προκειμένου να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό και να ευχηθούμε βέβαια να είναι καλά στην υγεία του. Βεβαίως, αυτό ευχόμαστε όλοι, αυτό εύχονται και όλοι εδώ και για αυτό το λόγο υπάρχει μεγάλη έρευνα και διάσωση αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κύρου και από πλοία του πολεμικού ναυτικού και από εναέρια μέσα τόσο της πολεμικής αεροπορίας. Και εναέρια μέσα λοιπόν και πλοία του πολεμικού ναυτικού παίρνουν μέρος στην μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κύρου προκειμένου να εντοπιστεί ο πιλότος από το Μοιράζ 2005, το οποίο, όπως είπαμε, κατέπεσε πριν από λίγη ώρα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σου για οτιδήποτε νεότερο σε σχέση με την επιχείρηση αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του πιλότου. Και πάμε εμείς στην Αχρίδα, πάμε στον Νίκο Μελέτη, στον απεσταστικό.